σίγουρα μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο 2-3 ημερών που θέλει ιδιαίτερη προσοχή η έκθεση σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Ναι. Και να ξέρουν να είμαστε περισσότερο προφυλαγμένοι. Δηλαδή, ποιες ηλικίες και ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι, τα μωρά και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες και θυλάζουσες γυναίκες. Άτομα τα οποία έχουν χρόνιες παθήσεις, όπως είναι υπέρθεση, ο ζαχαρός διαβήτης, καρδιαγκιακά νοσήματα, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες, άνθρωποι που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Επίσης, όμως, θα ήθελα να πω και σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή την περίοδο μπορεί να έχουν μια λίμωξη, να έχουν απειρετόνια σταθεντερίτη, να κάνουν διάρρειες, κάνουν μετούς. Είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στο να φυλατωθούν σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, όλοι οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αντιπερταθικά φάρμακα, διουρητικά, ορμόνες όπως είναι η ινσουλίνη, αντιδιαβητικά φάρμακα, θα πρέπει, αν οτιδήποτε χρειαστούν, να συμβοληθούν άμεσα το γιατρό τους, γιατί μπορεί να χρειαστεί και τροποποίηση της αγωγής τους. Αυτές είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου σε έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε και θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση αν σταθούμε, όταν ιδίως αν βρεθούμε σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με υγρασία ή και άπνοια, να δούμε τα συμπτώματα τα οποία προκαλεί η θερμική αυτή έκθεση, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν από έναν απλό πονοκέφαλο, ο οποίος αρχίσει να δυναμώνει, ατονία, τάση για λιποθυμία, να μας έρθει ναυτία, εμετός και να φτάσει μέχρι και στα σοβαρά συμπτώματα της θερμοπληξίας, τα οποία κάθε καλοκαίρι τα λέμε και κάθε καλοκαίρι βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά, ιδίως σε ηλικιωμένους, που εκδηλώνονται με πολύ απότομη αύξηση θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει 40-41 βαθμούς και να συνδυάζεται με ένα ζεστό και ξηρό δέρμα, ταχύπνια, έντονη δίψα, πονοκέφαλο, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και σε εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, νευρολογικές, όπως είναι η απώλεια συνείδησης, σπασμούς και κόμμα. Εκεί θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Αν δούμε κάποιο τέτοιο άτομο, είναι κάποιο άτομο στο περιβάλλον που δούμε ότι έχει τέτοια συμπτωματολογία, θα πρέπει άμεσα να το οδηγήσουμε σε ένα δροσερό περιβάλλον, ευάερο, συνήθως κλιματιζόμενο, και αφού τοποθετήσουμε κάποιες παγωκίστες ή να το ρίξουμε λίγο νερό στις μασχάλες και όλα αυτά, να μπορέσουμε άμεσα να το διακομίσουμε και σε ένα νοσοκομείο, γιατί εκεί χρειάζεται άμεση διακομιδή ώστε να νοσηλευτεί. Η θερμοπληξία είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση και βλέπουμε αρκετούς θανάτους το καλοκαίρι ηλικιωμένων από θερμοπληξία. Άρα νομίζω αυτές είναι κάποιες γενικές οδηγίες για τους ανθρώπους που, και τα συμπτώματα. Ωστόσο, ξέρετε, γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε απ' έξω, κύριε Λαθουράκη, επειδή μπορεί να μην είμαστε ασθενείς αυτή την ώρα, επειδή μπορεί να μην παίρνουμε μία αγωγή αυτή την ώρα, επειδή μπορεί να έχουμε μία άλλη ηλικία αυτή την ώρα που να είναι πολύ μικρότερη από τις ηλικίες εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται μία παραπάνω προσοχή, αψηφούμε τον κίνδυνο και κάνουμε δραστηριότητες που ενδεχόμενα να μας οδηγήσουν σε αυτά τα οποία αναφέρατε. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν είναι απλό και βέβαια όπως και εσείς είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται ακόμα και στις ώρες υψηλής ακτινοβολίας, 12 με 5, και με πολύ βαριές σωματικές εργασίες. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς και είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου και θα πρέπει αυτές τις ώρες να αποφεύγουν σοβαριά σωματική εργασία. Αυτό θα έπρεπε οπωσδήποτε να επέμβει βέβαια, η επιθεώρηση εργασίας, όπως πολύ σωστά είπατε. Γιατί και αυτοί είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες και θα πρέπει να δείχνουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Προφανώς λοιπόν, σαν γενικές οδηγίες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για όλους μας, ότι θα πρέπει αυτές τις ώρες να βρισκόμαστε σε ένα εσωτερικό χώρο κλιματιζόμενο, να αποφεύγουμε οπωσδήποτε αυτή τη βαριά κόπωση και την άσκηση και το περπάτημα ακόμα. Μέσα στις δύο ώρες 12 με 5, και αν τυχόν πρέπει να εκτεθούμε στον ήλιο, οπωσδήποτε να φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα, τα οποία μπορούν να είναι και να αερίζονται καλύτερα, να αφήνουν το σώμα μας να αερίζεται καλύτερα, να αποφεύγουμε την ακτινοβολία φόροντας κάποιο καπέλο. Έτσι, αν είμαστε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουν κλιματισμό και να αποφεύγεται και εκεί ο μεγάλος συνωστισμός. Θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο σπίτι θα πρέπει συνεχώς να κάνουμε χλιαρά ντουζ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εννοείται ελαφριά γεύματα, αποφυγή του αλκοόλ και της καφέινης όσο γίνεται, και να
Δίνουμε πάρα πολλά υγρά. Νερά, χυμούς, φρούτα, ώστε να μπορούμε να μην κινδυνεύουμε σε αφυδάτωση. Όλοι οι χώροι της εργασίας θα πρέπει να έχουν κλιματιστικά. Δεν μπορεί να εργάζονται, ακόμα και κάποιος όπως εσείς σε εσωτερικό χώρο. Δεν μπορεί να μην έχει κλιματισμό. Έτσι. Γιατί η ζέστη και στο εσωτερικό χώρο είναι ανυπόφορη αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι αυτά. Σε ό,τι έχει κάνει με την άσκηση, σας ρωτάνε εάν μετά που θα περάσει η ημέρα, μετά τις 7, κάνεις τη σωματική σου την άσκηση, κινδυνεύεις. Εγώ λέω από τη δική μου την πλευρά, χωρίς να είμαι γιατρός, δηλαδή αν δεν κάνω 2 μέρες τη σωματική άσκηση, θα χάσω το πρόγραμμά μου. Ναι, η μέρα, προφανώς, όταν μιλάμε για μέρες καύσωνα, η θερμοκρασία δεν πέφτει. Και στις 7 η ώρα η θερμοκρασία μπορεί να μείνει 42, 43, 47 και 48. Νομίζω καλύτερα είναι να αποφύγουμε την άσκηση αυτές τις μέρες. Αν κάποιος είναι τόσο εθισμένος, δεν πρέπει να κάνει την άσκησή του, νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έχει μαζί του ένα μπουκάλι νερό, οπωσδήποτε ηλεκτρολίτες, γιατί χάνουμε και ηλεκτρολίτες μαζί με τον υδρότα. Αλλά το σωστότερο είναι νομίζω ότι για 2-3 μέρες να αποφύγουμε τέτοιου είδους άσκηση, όπως και η έκθεση στον ήλιο. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στη θάλασσα, καλό είναι να μην πάει στη θάλασσα τις ώρες αυτές, 12 με 5. Ή θα πάει νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το απόγευμα. Μα εμείς πιστεύουμε ότι αν καθίσουμε στην παραλία και κάτω από μία ομπρέλα, ότι θα δροσιστούμε περισσότερο, επειδή είναι η θαλάσσια άβρα και το νερό που είναι δίπλα μας, για να μπούμε μέσα να βουτήξουμε, αφού το ξέρετε. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι λάθος και το ξέρουμε κι εμείς, αλλά νομίζω κάποιες φορές αποφεύγουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί και μπορούμε να τα βάλουμε με όλους, αλλά όπως είδαμε και στην περίπτωση του Άγγλου ρεπόρτερ, συναδέλφου σας, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες, όταν εκτιθέμεθα σε τέτοιες υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες τις ζεστές ώρες της ημέρας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε ένα καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο με κλιματισμό και να μην εκτιθέμεθα καθόλου στην υψηλή ακτινοβολία του ήλιου εκείνες τις ώρες. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με την υγεία τους και οι ευπαθείς ομάδες τις οποίες προαναφέρατε. Ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτή την ώρα να υποστεί μια θερμοπληξία ή να μην νιώσει καλά εξαιτίας της δυνατής ζέστης, άσχετα με το αν έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι ξεκινώντας από τις ομάδες υψηλού κινδύνου, που μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρό και απειλητικό, ακόμα και τη ζωή, το φαινόμενο του καύσωνα, νομίζω ότι όλοι μας, ο καθένας, ξέρει πώς να προστατευτεί με τα απλά μέτρα που είπαμε, ώστε να μην οδηγηθούμε σε καταστάσεις θερμικής εξάντλησης, που και αυτά είναι σοβαρά, δηλαδή να μην αισθανθούμε αυτά τα συμπτώματα ούτε του εγκεφάλου, ούτε της ατονίας, ούτε της τάσης για λιποθυμίες, γιατί και αυτό είναι ένα σοβαρό αίσθημα. Νομίζω ότι ακολουθώντας κάποιες απλές οδηγίες θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το φαινόμενο του καύσωνα, το οποίο, εντάξει, ως χώρα είμαστε συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, αλλά νομίζω καλό είναι κάθε φορά να επαναλαμβάνουμε τις οδηγίες. Οδηγίες τις οποίες αγνοούμε, διότι όπως είπατε πολύ σωστά πριν από λίγο, καθένας από εμάς πιστεύει ότι είναι πολύ πιο δυνατός από ένα φυσικό φαινόμενο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και από την άλλη, επειδή υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι με τις οδηγίες τους, αναφέρομαι στην κεντρική διοίκηση, χωρίς να έχει τους μηχανισμούς, δημιουργεί θέματα αυτή την ώρα, νομίζω ότι είναι καλύτερα να τα λέμε εμείς από τη δική μας την πλευρά, προκειμένου να βοηθήσουμε τον κόσμο λίγο περισσότερο να καταλάβει ότι άσχετα με το ποια κατάσταση ή ηλικία είσαι, πρέπει να προσέχεις. Τελεία. Ακριβώς, και νομίζω ότι και πολλά πράγματα που περιμένουν από την κεντρική διοίκηση δεν μπορούν να, νομίζω δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Δεν υπάρχουν συνθήκες πολλά αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχουν σίγουρα κάποιοι να ξέρουν στο Ηράκλειο ποιοι χώροι είναι κλιματιζόμενοι. Μπορεί κάποιος είναι άστεγος, κάποιος δεν έχει κλιματιστικό στο σπίτι, θα μπορούσε να έχει εκεί ένα χώρο βοήθειας αυτές τις 3-4 μέρες που διαρκεί ο καύσωνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο οργανωμένο σε αυτή τη χώρα που θα μπορούσε να συντρέξει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τα απαραίτητα στο σπίτι του. Δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, όπου να ελέγξει ποιος δουλεύει. Προφανώς υπάρχουν συνεργεία στη στιγμή που μπορεί να είναι στην οικοδομή 12 με 4 και να δουλεύουν μέσα στον ήλιο. Οι αγροτικές εργασίες. Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να τα αποτρέψει αυτό.
Κύριε Λαθουράκη, κρατάω όλες αυτές τις συμβουλές που δίνετε. Ο καθένας από εμάς σας κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του, για τους δικούς του τους ανθρώπους. Ζέστη είναι, πολύ ζέστη, θα περάσει, αλλά να είμαστε καλά. Αυτό. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα σας.